Σε αυτό το τριήμερο διεθνές συμπόσιο που διοργανώνουμε, έψαξα μέσα μου να βρω αν είχα την τεχνογνωσία ή τη λογική σκέψη για προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούμε στη διοργάνωση με επιτυχία. Τελικά όμως τέτοιου είδους εκδηλώσεις χρειάζονται περισσότερο περίσσευμα ψυχής και καρδιάς και αρκετή θέληση δημιουργική να τα καταθέσεις και να πετύχεις. Στην Ελλάδα που γεννήθηκε η δημοκρατία, γεννήθηκε η εφορία, γεννήθηκε ο πολιτισμός και γιατί όχι, γεννήθηκε και η Ευρώπη αφού το όνομά της είναι ελληνικό και σε ένα μικρό δήμο, το Δήμο Μεσσίνης, σήμερα συναντάται η ελληνική ψυχή των απανταχού της γης κάτω από το ολόγιωμο φεγγάρι ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα. Είμαστε κι εμείς εδώ, συνεχιστές του ελληνικού ευρωπαϊκού ιδεώδους. Δεν χαρίζουμε την κληρονομιά μας σε κανέναν, αλλά όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για τη δημοκρατία, τον ελληνισμό, τον πολιτισμό, τη μυθολογία και την αειφορία μαζί με όλους αυτούς που προσφέρθηκαν να συνεισφέρουν όχι για τη δική μας δικαίωση, αλλά κύρια για την παρακαταθήκη προς τη νέα γενιά και τους Έλληνες απανταχού της γης, τον κάθε συμπολίτη και συμπολίτησα. Βρίσκομαι σε ένα χώρο, πατρίδα της δημοκρατίας, που αυτή η δημοκρατική παράδοση συνεχίζεται και με την σύγχρονη δημοτική αρχή, αλλά και με ανθρώπους που μπορούν να προχωρήσουν αυτόν τον τόπο μπροστά. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Σταύρο τον Μιλιώνη, τον πρόεδρο του ΚΕΑΝ, που χωρίς την πολύτιμη οδηγία, συμβολή του και συμπαράστασή του, δεν θα ήταν δυνατή να γίνει ούτε η πρώτη εκδήλωση, το αντάμωμα των απανταχού Κρητών στο οροπέδιο Λασιθίου Κρήτης, ούτε η δεύτερη εκδήλωση εδώ στη Μεσσίνη. Οφείλω να πω ότι σαν Υπουργείο Εξωτερικών ο σχεδιασμός είναι πολύ βασικός και αφορά την ανάπτυξη διαφόρων αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα. Όχι τόσο γνωστών, αλλά εξίσου σημαντικών με τους μεγάλους μας αρχαιολογικούς χώρους όπως η Ακρόπολη, η Κνωσό. Ένα κομμάτι αυτού του σχεδιασμού, ένα δεύτερο πολύ σημαντικό βήμα είναι η Μεσσίνη, και θα υπάρξει ένα αντάμωμα των απανταχού Μεσσίνιων σε αυτό τον ιστορικό και τόσο σημαντικό χώρο για όλη την Πελοπόννησο, για όλη την Ελλάδα. Το διάστημα που έρχεται και από την Παρασκευή, ξεκινάμε με ένα συμπόσιο το οποίο έχει δύο κομμάτια, δύο τμήματα. Πρώτο είναι το επιστημονικό κομμάτι. Το κομμάτι που έχει να γίνει, που έχει να μιλήσει για την αειφορία, για την ανάπτυξη της περιοχής, για την ανάπτυξη της Μεσσίνης. Σε αυτό είναι σημαντική η βοήθεια που θα δώσει το Πανεπιστήμιο Πειραιά και άλλοι καθηγητές από άλλα πανεπιστήμια και από άλλους χώρους και όχι μόνο πανεπιστημιακοί, άνθρωποι των γραμμάτων, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έρθουν να μας δώσουν τις εμπειρίες τους και τις προτάσεις τους για το πώς και ποια πρέπει να είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε. Σαββάτο, 29 Αυγούστου, πάλι στον ίδιο χώρο, από τις 10 μέχρι τις 3 και στη συνέχεια το απόγευμα όσο χρειαστεί, το οποίο έχει να κάνει πάλι με την περιφερειακή ανάπτυξη, τον απόδημο ελληνισμό και τον πολιτισμό και το πώς μπορούμε αυτά να τα συνδέσουμε και να τα ενώσουμε για το καλό της περιοχής, για το καλό του τόπου. Αυτό είναι το κομμάτι το επιστημονικό. Όμως θέλουμε, αυτό που είπε και ο Γενικός, ο κ. Πλευράκης, να ενώσουμε πολιτισμό, μυθολογία, ανάπτυξη στην περιοχή μας. Την Παρασκευή λοιπόν έχουμε το βράδυ στις 9 η ώρα, την 5η Ιούνιου, όπου θα κάνει ένα αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη, μια σημαντική Ελληνίδα, ίσως από τις σημαντικότερες των τελευταίων χρόνων, όπου θα γίνει μια εκδήλωση που θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Μεσσίνης και η Πέμπτη Ιούνιου θα κάνει μια διαδρομή με τη ζωή της Μελίνας, τους κύριους σταθμούς, με τραγούδια από τη Μελίνα Μερκούρη, με αναφορές και αποσπάσματα που θα προβληθούν από την ζωή της. Το Σάββατο, στις 29 Αυγούστου, όπου θα έχουμε την χαρά και την τιμή στο να ανοίξουμε τον αρχαίο χώρο της Μεσσίνης, όπου ο κύριος Κουρουπός, ο συνθέτης Κουρουπός, θα παίξει κάτω από το φως της Πανσελίνου τις μελωδίες του και μαζί με την συνοδεία της Άρτεμις Μπόγρη στο τραγούδι και την Ιουλίτα Ελιοπούλου, όπου θα απαγγέλει στίχους από σημαντικούς ποιητές αρχαίους και σύγχρονους.